Σαλή Θερόν και Σον Πεν. Οι δύο ηθοποιοί ήταν φίλοι πολλά χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι το Δεκέμβρη του 2013. Χώρισαν όμως τον περασμένο Ιούνιο προς έκπληξη όλων, ενώ τα πράγματα έδειχναν ότι θα ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ένα μήνα μετά και ο Μπεν Άφλεκ με τη Τζένιφερ Γκάρνερ ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο έπειτα από 10 χρόνια γάμου και την απόκτηση 3 παιδιών, με τους δημοσιογράφους να ξοδεύουν τόνους μελανιού για το λόγο του χωρισμού. Επικρατέστερη αιτία, η νεαρή Νταντά. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Το παραμύθι όμως για τη Χάλι Μπέρι και τον Ολιβιέ Μαρτίνες δεν κράτησε για πολύ, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες στο Χόλιγουντ, ο Αντώνιο Μπαντέρας, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για το διαζύγιο του με τη Μέλανη Γκρίφιθ μέσα στο 2015. Τρεις μήνες μετά τον πολύκροτο χωρισμό του, ο Ισπανός ηθοποιός ξαναβρήκε την ευτυχία στην αγκαλιά της 34χρονης νέας αγαπημένης του, Νικόλ Κίμπελ, που γνώρισε στις Κάνες. Βέβαια, ο χωρισμός που πραγματικά τάραξε τα νερά της παγκόσμιας showbiz ήταν αυτός του Κέρμιτ με τη Μις Πίκη, έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια. Στην τελευταία κοινή εμφάνιση, το ζευγάρι εξήγησε τους λόγους στον Τζιμι Κίμελ. Had a great relationship for many, many years, and we sort of wanted different things, you know. Yeah. Like, you know, it's the usual laundry list, you know. You know, putting the lid down, closing the refrigerator door, not doing the dishes while taking a bath in the sink. I'm a fraud. Στα νέα επεισόδια όμως θα δούμε ότι ο αγαπημένος βάτραχος του Muppet Show έχει βρει τον έρωτα στην αγκαλιά μιας νέας γουρουνίτσας, της κοκκινομάλας Denise. Αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι ο πραγματικός λόγος του χωρισμού ήταν ότι το ζευγάρι μπορεί να ραβωνιάστηκε το 1979, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ. Can't help myself.